Τους καλωσορίσατε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Είναι το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα. Και καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Μένετε μαζί μας γιατί μέχρι και τις 11 παρακάτω που θα πάμε παρέα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίο πρόγραμμα και σήμερα βεβαίως. Με αγαπημένους φίλους, με αγαπημένους καλεσμένους, με πολύ ωραία πράγματα. Και πρώτα απ' όλα την πιο γλυκιά καλημέρα γιατί είναι Παρασκευή. Ο Παπα Χρήστος μαζί μας, παρακαλώ δώστε μου τον Παπα Χρήστο μας. Καλημέρα! Θεέ μου! Πολύ καλημέρα σας από την όμορφη Κύπρο. Καλημέρα Ελπιδάκη, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα σε όλους. Σε όλους, την πιο γλυκά και όμορφη καλημέρα. Και επειδή όπως είπες έρχονται Χριστούγεννα, τι ωραία. Βέβαια, έχουμε την επόμενη εβδομάδα είναι τα Χριστούγεννα. Βέβαια και το πριν είναι γιορτινό. Και το πριν πρέπει να μας, έτσι, να μας βάζει στο κλίμα αυτό της αγάπης, της συγχώρεσης. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, να σου πω μια ιστορία χριστουγεννιάτικη. Ναι. Τη γράφει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντη. Ήταν, λέει, μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένας άρχοντας σε έναν τόπο και σε εκείνον τον τόπο κάθε χρόνο ο Χριστός γεννιόταν και σε διαφορετικό σπίτι. Του λέει λοιπόν ο άρχοντα, φέτος αποφάσισα να έρθω στο σπιτικό σου. Τι χαρά ο άρχοντας, τι ο Χριστός, θα γεννηθεί ο Χριστός. Φώναξε λοιπόν όλους τους φίλους του, τους συγγενείς του, τους υπηρέτες, το προσωπικό του, τους υπηκόους του, γέμισε ένα τεράστιο σπιτικό κόσμο. Τίμασε όλα τα καλούνια. Θα έρθει ο Χριστός. Πρέπει να είναι πλούσιο το τραπέζι. Ετοιμάζεται λοιπόν, νυχτώνει, περιμένει όλα φωτεινά, όλα καθαρά, όλα έτοιμα και οι υπηρέτες στην πόρτα να περιμένουν τον Χριστό. Κάποια στιγμή, τάκ, 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 χτυπάει η πόρτα. Ήρθε ο Χριστός, πάω! Βγαίνει στο πλάτι της καλοάρχοντας, ανοίγουν την πόρτα οι υπηρέτες και την δουν. Μια μάνα με ένα παιδάκι ορφανό. Καλοί μου άνθρωποι, κρύο έχει έξω, χιονίζει, σας παρακαλώ, νιώθω ζέστη στο σπιτικό σας. Σε μια γωνιά ως το υπόγειο αν χρειαστεί. Αλλά κάπου να βάλω το παιδάκι μου γιατί θα ξυλιάσει από το κρύο. Φύγε, της λέει, περιμένω το Χριστό. Δεν έχω χώρο, δεν έχω χρόνο για σαν. Διώχνω. Ξαναπεριμένει. Τακ, 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 πάλι η πόρτα. Ανοίγουνε, ήρθε ο Χριστός. Όχι ρε, τρεις ξένοι από άλλον τόπο. Καλοί μας άνθρωποι, ξεβρεθήκαμε εδώ, ξενυχτάμε εδώ. Χιόνι έχει τα ζωντανά μας, τα αυτά μας και εμείς μαζί θα πεθάνουμε. Φύγετε τώρα, δεν σας θέλω. Εδώ θα έρθω ο Χριστός, δεν περιμένω κανέναν άλλο. Ξανακλίνει η πόρτα, ξαναπεριμένει ο άρχοντας. Ξαναχτυπάει όμως. Τοκ, τοκ, τοκ. Ένας πουδελιάρης. Καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου φίλοι, σας παρακαλώ να πεθάνω πριν, δεν έχω να πάω. Φύγε ρε από εδώ, σε παρακαλώ. Θα έρθει ο Χριστό, δεν περιμένω κανέ. Έτσι ξαναέπισε η πόρτα, ξαναχτύπησε όμως και μια και δυο και τρεις και πέντε φορές. Κάποιοι άνθρωποι που θέλουν ζέστη, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν φαγάκι και τους έδιωξε. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ξαναγανακτεί. Σιγά σιγά άρχισε να φεύγει. Θεέ μου Χριστέ, ψεύτης, διώχνει όλο τον κόπο, κάπηκε, γιατί άρχισε να τον κοροϊδεύει. Χαχαχα, ο Χριστός, χαχαχα, σε κοροϊδεύει, χαχαχα, δεν ήρθε ο Χριστός. Αγανάκτης ο άρχοντας, άρχισε απρούς από το στόμα του. Θεέ μου, ψεύτης, 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 ψεύτης.
Και τότε ακούει τον Χριστό να του λέει, «Εγώ ψεύτησα κοντά μου, εγώ ψεύτησα, ήρθα, αποκλείται να ήρθε, πότε ήρθε». Ήρθα και με η μάνα με το παιδάκι. Ήρθα και ήμουνα ο ξένος. Ήρθα και ο πέρος. Ήρθα και ο πάπιστος. Ήρθα 10 φορές. 10 φορές. Δεν θα ξανά στο σπίτι. Το διαβάζω μου κάθε χρόνο. Το διάβασα και στο σπίτι. Και κλαίγαμε μαζί, γιατί λέω, μωρέ, έτσι έρχεται ο Χριστός κάθε φορά, κάθε χρόνο, στα σπιτικά μας, στον τόπο μας, στην καρδιά μας, έτσι έρχεται ο Χριστός. Και είναι ο ξένος, και είναι το ορφανό, και είναι ο άρρωστος, και είναι ο διαβάτης, και είναι ο περαστικός. Κάποιος είναι κάθε φορά και έρχεται, γιατί στο πρόσωπο του καθενός μας είναι ο Χριστός. Είχα πάει κάποτε σε έναν νηπιαγωγείο να μιλήσω και τους λέω στα παιδιά, «Θέλετε να δείτε, μωρέ, τον Χριστούλη? Θέλετε να δείτε ποιος είναι ο Χριστούλη?» Ναι, 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 φωνάζουν. Λέω, «Κοιτάξτε δίπλα και αγκαλιάστε το διπλανό σας». Αγκάλιασαν σχεδόν όλα τα παιδιά. Κάποια παιδιά όμως δεν γύρισαν και δεν αγκάλιασαν. Και τους λέω στο τέλος κατηδίαν, «Εσείς παιδάκια μου, γιατί δεν αγκαλιάσατε?» «Γιατί μας είπαν από το σπίτι μας να μην αγκαλιάσουμε κανέναν». Πω, πω, λέω. Το πιο όμορφο πράγμα, ωραία, που είναι η αγκαλιά του ανθρώπου. Εμείς μαθαίνουμε τα παιδιά μας να μην αγκαλιάζουν κανέναν. Και όταν θα χρειαστούν το διπλανό τους, και όταν θα έρθει η ώρα που ο διπλανός τους θα είναι αναγκαίος, γιατί οι ίδιοι θα παλεύουν και θα πονάνε και θα υποφέρουν, αλλά δεν θα έχουν κανέναν να ακουμπήσουν. Πάντα λοιπόν, στον πλησίον μας, στο διπλανό μας, είναι ο Χριστός. Και εκεί η αγκαλιά μας, το χαμόγελό μας, η προσφορά μας. Τώρα αυτές τις μέρες, και έλεγε και ο Παΐσιος, κι αν δεν έχεις τίποτα να δώκεις, τίποτα, έτυχε, ούτε εσύ να τα βγάζεις πέρα, ναι, γονάτισε. Και δώσε προσευχή, δώσε ένα δάκρυ, δώσε ένα χαμόγελο, δώσε μια αγκαλιά, δώσε ένα χεράκι, χεράκι, να πιαστεί ο διπλανός μας και να σωθεί. Τότε θα έρθει ο Χριστός. Ακριβώς. Και για μας. Δώσε αγάπη. Αγάπη, απλόχερα, αχ, αγάπη. Ωραία, Ελβιδάκη μου. Το μάθες, βλέπω το μάθημα. Είναι δυνατόν να μην το μάθω μαζί σας? Είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Μα αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή και έτσι είναι και το νόημα των Χριστουγέννων που βεβαίως αυτό πρέπει να είναι το νόημα της ζωής, το να δίνουμε απλόχερα αγάπη. Όταν είχα τα παιδιά μου μικρά και έγινε συνήθεια παντοτινή αυτή από τότε, τώρα τα παιδιά μου είναι 27 ο ένας, 29 κοντεύει ο άλλος, αλλά τα χαίρομαι γιατί έχουμε τρελή αγάπη μεταξύ μας. Όταν ήταν λοιπόν μικρά τους είχα ρωτήσει, τι θέλετε δώρο για το τραπέζι το γιορτινό, και τι μου είπανε. Τι? Θέλουμε όποιον ξένο ξέρεις να τον φέρεις να φάμε μαζί. Όχι να είναι γνωστός, όχι να είναι φίλος, να είναι ξένος. Και από τότε στο δικό μας το τραπέζι κάθε χρόνο κάποιοι ξένοι τρώνε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα μαζί μας. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο αυτό πραγματικά. Και φέτος λοιπόν
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι κάποιοι ξένοι άνθρωποι, όχι του οικείου, ναι, οικογενειακού. Ναι, ναι, ήδη τους έχω ειδοποιήσει. Δράθηκα στην αρχή. Όχι ρε Πάτερ, εσύ να κάνεις με την οικογένειά σου. Η οικογένειά μου, λέω, θα είναι εκεί, αλλά η οικογένειά μου πάντα θέλει και κάποιους ακόμα αυτές τις μέρες να φάνε μαζί μας. Ακριβώς. Το πιο απλό πράγμα που εμείς μπορεί να το έχουμε τόσο πολύ, δηλαδή, συνηθισμένο, το ότι ναι, θα πάμε στο ένα τραπέζι, στο άλλο που είμαστε καλεσμένοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτά, τα συνηθισμένα, τα απαραίτητα, δεν έχουν. Ελπιδάκι μου γλυκό, μεγάλωσα με μία γιαγιά που κάθε φορά που καθόμασταν να φάμε, μεσημέρι και βράδυ, κάθε φορά, είχαμε 3 κατσαρολάκια με καπάκι και χερούλι, τα γέμιζε φαγητό και μου έλεγε τρέξε στην τάδε και στην τάδε οικογένεια, τα πας και έρχεσαι γρήγορα να φάμε. Και πολλές φορές εγώ χάζευα ότι έβαζα την καλύτερη μερίδα κρέας, την καλύτερη μερίδα φαγητό και της έλεγε ρε γιαγιά, άντε αυτό το κρέας έφυγε, και μου λέγε, αχ παιδάκι μου, γίνεται πιο νόστιμο αυτό που μένει. Γίνεται πιο ωφέλιμο αυτό που μένει. Τι ωραίο. Αυτοί οι καημένοι δεν έχουν φαγητό να φάνε. Ας φάνε αυτοί το καλύτερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι ωραίο αυτό. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Γιατί και την επόμενη εβδομάδα, 23 Νοεμβρίου, θα σας έχουμε μαζί μας. Και αν θέλετε να μας πείτε και τα κάλαντα, αν θέλετε, λέω εγώ. Ναι. Και να μας πείτε και τις ευχές σας. Εμείς η παρέα μου την παραβολή των Χριστουγέννων το πρωί μαζευόμαστε και πάμε σε γυροκομεία, σε ψυχιατρία, σε κατάκητα παιδιά, όσα ξέρουμε, και πάμε και τους λέμε κάλατα, γιατί θέλουμε να κάνουν και αυτά Χριστούγεννα, να δουν ένα χαμόγελο, μια χαρά, να πάρουν ένα δωράκι. Ακριβώς. Και πηγαίνουμε λοιπόν η παρέα σε 10, 20, 30, 40, 50 σπίτια και τους τραγουδάμε, τους λέμε κάλαντα, τους αγκαλιάζουμε, τους χαιρετάμε. Φέτος μπορεί να είναι από την πόρτα του σπιτιού τους, να μην μπούμε μέσα, έτσι, να μην τους φέρουμε σε δυσκολία. Αλλά και φέτος θα πάμε όλους. Έτσι ακριβώς. Ας παραδειγματιστούμε όλοι και να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Έτσι, να δώσουμε απλόχερα την αγάπη μας, να προσφέρουμε. Παπα Χρήστο μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Φιλούθκια, ελπίδα, φιλούθκια σε όλους. Φιλούθκια, ετοιμάστε την καρδιά σας να δει ο Χριστός. Ετοιμάστε την καρδιά σας να δει η αγάπη. Ετοιμάστε την καρδιά σας να περάσει πανέμορφα Χριστούγεννα με αγάπη πολύ. Έτσι, ακριβώς. Σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια και σε όλους εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου αγαπημένε μας. Γεια σου. Έτσι αρχίζουμε εμείς τις Παρασκευές μας. Με αυτό το τόσο όμορφο τρόπο. Μαζί με τον Παπα Χρήστο μας, με τη γλυκιά του καλημέρα. Με όλα αυτά τα ωραία που μας λέει κάθε φορά. Πάμε να γνωρίσουμε τη φράση της ημέρας και επιστρέφουμε.